Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για ακόμη μία Παρασκευή, για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής. Τα ξαναλέμε μετά από δύο εβδομάδες, καθώς δεν ήμασταν μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, στην εκπομπή Πρώτος Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη, εδώ για να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε οτιδήποτε αφορά την αθλητική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε πως αυτή μας η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα νέο πρόσωπο που ήρθε μόλις στην ζωή, στην μικρή Κατερίνα, που μόλις χθες ήρθε κοντά μας. Μικρή, καλώς όρισες, να είσαι καλότυχη, πάντα ευτυχισμένη στην ζωή σου. Ευχόμαστε όλα τα καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα, θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών, η πολύ μεγάλη νίκη, πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού μέσα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, της τρίτης διτάξης Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά το Champions League και το Sev Cup. Είναι κάτι σαν το Conference League στο ποδόσφαιρο, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά για το ελληνικό βόλεϊ, το οποίο είναι χρόνια μακριά από τις επιτυχίες και ειδικά το ελληνικό αδρικό βόλεϊ, που είναι χρόνια μακριά από τις επιτυχίες στην Ευρώπη, είναι και το Challenge Cup μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να βρουν το δρόμο των επιτυχιών οι ελληνικές μας ομάδες. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση το ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έτσι κι αλλιώς κοντράρονταν σε έναν ημιτελικό, οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες και στο βόλεϊ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κανονικά αυτά τα παιχνίδια θα έπρεπε να είναι διαφήμιση για το άθλημα στην Ελλάδα, για το ελληνικό βόλεϊ. Δυστυχώς όμως εξελίχθηκαν σε δυσφήμιση και αναφέρομαι φυσικά για τα πολύ άσχημα γεγονότα της περασμένης Τετάρτης, γιατί αρχικά έχει οριστεί για την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα το παιχνίδι στο Μαρούσι. Είναι πολύ γνωστά τα επεισόδια τα πολύ σοβαρά που έγιναν μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών του Παναθηναϊκού. Άσχετα με το ποιος έχει την ευθύνη, γιατί από την πλευρά του Παναθηναϊκού οι ευθύνες προσπάθησαν να πέσουν προς την αστυνομία. Η αστυνομία από την άλλη προσπαθούσε και εκείνη να δικαιολογήσει τις δικές της πράξεις. Άσχετα με το ποιος έχει την ευθύνη, δεν είναι και η δικιά μας δουλειά να το αναλύσουμε αυτό και να το βρούμε. Η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι ότι σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, υπό το βλέμμα της ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ και του φύλαθλου κόσμου, του φύλαθλου κοινού στο βόλεϊ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κυκλοφόρησαν όλες αυτές οι άσχημες εικόνες, τα ματωμένα καθίσματα, τα δακρυγόνα, η εκένωση του γηπέδου και γενικά ξαναλέω ότι αυτό μόνο κακό κάνει στο άθλημα για τη χώρα μας, σε ένα άθλημα το οποίο κάνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να κάνει ξανά βήματα μπροστά. Ένα άθλημα το οποίο το πρωτάθλημά του είναι από τα πιο δυνατά στην Ευρώπη και οι ομάδες του έχουν μερικούς από τους πιο ποιοτικούς παίχτες στην Ευρώπη. Και οι ομάδες μας είναι από τις πιο ποιοτικές στην Ευρώπη, και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Φίνικας, ακόμα και ο Μίλωνας που είναι στην τετράδα σταθερά φέτος. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές που ανέφερα συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό κύπελλο, στο Challenge Cup φέτος. Είναι πάρα πολύ κρίμα πραγματικά ένας ελληνικός εμφύλιος ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης να έχει αυτή την κατάληξη. Το αποτέλεσμα ήταν οι ομάδες να παίξουν την επόμενη μέρα, μέρα μεσημέρι, μεσημέρι Πέμπτης, σε άδειο γήπεδο. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα ένας ευρωπαϊκός ημιτελικός να διεξάγεται σε άδειο γήπεδο. Αυτά ήταν τα εξωαγωνιστικά βέβαια. Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, πήρε μια τεράστια νίκη πρόκριση. Ο Ολυμπιακός που ήταν με την πλάτη στον τοίχο από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, που έχασε 3-1 στην έδρα του μέσα, στο Μελίνα Μερκούρι. Ο Παναθηναϊκός ήταν με το 1, για να μην πούμε με το 1,5 πόδι, στους τελικούς του Challenge Cup και μάλιστα με μια πάρα πολύ σημαντική απουσία. Τον καλύτερο, το πιο ποιοτικό του παίχτη, τον Φερνάντο Ερνάντες, τον κουβανό διαγώνη, ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Στο Ready αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει με τον Κόβαρδι αγώνιο, ο οποίος βέβαια τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ανέτοιμος και στον επαναληπτικό ο Ερνάντες, προσέφερε μόνο προς το τέλος τον σετ, μεγάλη προσφορά του στο τέλος του πρώτου σετ, όπου με τα σερβίς του ουσιαστικά ήταν αυτός που καθάρισε τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο σετ. Όμως
Από εκεί πέρα είχαμε την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μέχρι τα μισά του παιχνιδιού υστερούσε, πρέπει να πούμε, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και στον τομέα του σερβίς και στον τομέα των μπλοκ, των πόντων από μπλοκ και γενικά σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες. Όμως, αν δείτε και τις τελικές στατιστικές αναλύσεις, έφτασε ο Ολυμπιακός να έχει τα ίδια στατιστικά με τον Παναθηναϊκό και στον τομέα του σερβίς και στον τομέα με τον μπλοκ, γιατί ο Ολυμπιακός όσο περνούσε η ώρα έπαιρνε αυτοπεποίθηση, έχτιζε ψυχολογία και άρχισε να πιστεύει όλο ένα και περισσότερο πως μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι και να κάνει το ακατόρθωτο. Το ακατόρθωτο ποιο ήτανε? Μετά την ήττα του μετά την καθαρή ήττα με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και μετά την απώλεια του πρώτου σετ στον επαναληπτικό, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν 4 συνεχόμενα σετ να πάρει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να τον νικήσει δηλαδή με 1-3, δεν υπήρχε άλλη επιλογή, και από εκεί πέρα να διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς στο χρυσό σετ. Ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 στα σετ στο χθεσινό παιχνίδι, αυτό που είχε να κάνει μόνο ήταν να πάρει έστω ένα σετ από τα πιθανά 4 που θα πεζόντουσαν από εκεί και πέρα. Δεν πήρε κανένα. Παρασύρθηκε από το ρυθμό του Ολυμπιακού από ένα σημείο και μετά και από την ψυχολογία η οποία ήταν αντιστρόφως ανάλογη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού όσο περνούσε η ώρα. Και έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε με διακριθέντες παίκτες όπως ο Τράβιτσα, ο Πασαδόρος, το οποίο οργάνωσε άψογα το παιχνίδι, όπως ο Παγιένκ, που από ένα σημείο και μετά πήρε την πακέτα πραγματικά και ήταν πάρα πολύ καθοριστικός για τον Ολυμπιακό, κεντρικός του Σλοβένος, όπως ο Κουμεντάκης, ο ακραίος του Έλληνας Διεθνής. Με τέτοιους παίκτες λοιπόν διακριθέντες και ο Ιντάλγκο φυσικά, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Και πρέπει να σας πούμε πως όσον αφορά τον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η 8η φορά που θα βρεθεί σε διπλούς τελικούς ευρωπαϊκούς. Να πούμε ότι θα αντιμετωπίσει, είναι γνωστός ο αντίπαλός του, θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελαβίβ από το Ισραήλ σε διπλούς τελικούς. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος τελικός θα είναι στο Μελίνα Μερκούρι και ο δεύτερος θα είναι στο Ισραήλ. Και αυτή λοιπόν θα είναι η Μακάμπι Τελαβίβ. Πρέπει να πούμε πως ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στην φάση των 16 νωρίτερα στην διοργάνωση. Γενικά, τέσσερις ομάδες μας μπήκαν σε αυτή τη μάχη του Challenge Cup. Μπήκε και ο Μίλωνας, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του, εδώ η ομάδα της Νέας Μύρνης, συμμετείχε στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε στα προκριματικά της διοργάνωσης από την επίσης Ισραηλινή Χαπόελ Ματεάσερ Άκο, όπως είναι το πλήρες όνομα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε κατά σειρά Νάφελς και Μοντάνα, αποκλείστηκε από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε για αυτός μέχρι τα τελικά, όπως ο Ολυμπιακός, και αποκλείστηκε από τους Ερυθρόλευκους. Πλέον ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει διπλούς τελικούς στη Μακάμπι. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως ο Ολυμπιακός για 8η φορά στην ιστορία του στο βόλεϊ ανδρών θα παίξει έναν ευρωπαϊκό τελικό. Έχει 2 ευρωπαϊκά τρόπαια. Το τελευταίο έχει έρθει το 2005, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, από την τελευταία διάκριση του Ολυμπιακού. Τότε ήταν το κύπελο κυπελούχων, ή όπως λεγόταν τότε, το Top Teams Cup, το οποίο μέσα στο ΣΕΦ κατέκτησε αυτό το τρόπαιο, σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ. Τότε μια σπουδαία ομάδα του Ολυμπιακού με τον Νίκολα Μιλίνκοβιτς, μάλλον, μάλιστα, τον Αργεντινό διεθνή, ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε, για όποιον θυμάται, στην ομάδα του Ολυμπιακού, μεγάλο πρωταγωνιστή. Από το 2005 λοιπόν δεν έχει κατακτήσει κάποιο ευρωπαϊκό τρόπο Ολυμπιακός. Θα προσπαθήσει να πάρει το τρίτο του ευρωπαϊκό στα παιχνίδια που θα έρθουν τα διπλά με τη Μακάμπι Τελαβίβ, τα οποία έρχονται σε ένα μήνα περίπου, σε λιγότερο από ένα μήνα. Έρχονται κάπου στα μέσα του Μάρτιου, 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο παιχνίδι, και 15 Μαρτίου είναι η ρεβάνς.
και από το βόλεϊ θα πάμε να περάσουμε λίγο στο μπάσκετ. Πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά και για το ποδοσφαίρο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η εβδομάδα που φεύγει ήταν εβδομάδα που είχαμε την επανέναρξη των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ευρωπαϊκών κυπέλων. Επομένως, έχουμε να πούμε πολλά για τα παιχνίδια που έγιναν Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και στο Champions League αλλά και στο Europa League και στο Conference. Θέλω να πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ αυτές τις μέρες χτυπάει στο κλειστό στάδιο Αωράκια στο Ηράκλειο, εκεί όπου διεξάγεται το Final Eight, όπως καθιερώθηκε να γίνει φέτος. Η τελική οχτάδα, οι κορυφαίες 8 ομάδες του κυπέλου, στην οργάνωση του κυπέλου Ελλάδος, λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Κολοσσός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης από χθες έχουν μπει στη μάχη για την κατάκτηση του κυπέλου. Καταρχάς πρέπει να πούμε πως αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, η οποία είναι γνωστό ότι από το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς κάνει μια προσπάθεια επιστροφής της εκεί που ανήκει, δηλαδή στις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, σε ψηλά πατώματα του ελληνικού μπάσκετ. Έχει βρει δύο ανθρώπους, δύο επενδυτές, τον κύριο Ηλιάδη και τον κύριο Μικρόπουλο, όπου έχουν μπει στην ομάδα, έχουν βάλει πλάτη, έχουν προσελκύσει πολύ ποιοτικούς παίχτες και έχουν φτιάξει μια ομάδα, το ρόστερ στο οποίο σίγουρα δεν ταιριάζει σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Β' Εθνικής, όπου αγωνίζεται ο Πανιώνιος. Και αυτό άλλωστε ο Πανιώνιος το έχει δείξει με την πορεία του και στο φετινό πρωτάθλημα της κατηγορίας, της Β' Εθνικής. Έχει μόλις μία ήττα και συνεχίζει απτόητος τη διαδρομή του για την άνοδο στην Α2. Ο Πανιώνιος, βέβαια, εκτός από την εξαιρετική πορεία του στο πρωτάθλημα, έχει κάνει μία απίστευτη πορεία και στο κύπελο. Έχει σημειώσει διαδοχικές προκρίσεις απέναντι σε ομάδες της Α2 ή της Elite League, όπως λέγεται πλέον το πρωτάθλημα. Και πανάξια βρέθηκε ανάμεσα στις 8 καλύτερες ομάδες της χώρας για το κύπελο και βρέθηκε μάλιστα μία ανάσα από την αποκλήση και μια ομάδα της Basket League χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο και αναφέρομαι στο παιχνίδι του με την ΑΕΚ. Ο Πανιώνιος όχι απλά στάθηκε ανταγωνιστικός απέναντι στην Ένωση των 6 ξένων, των παιχτών με φυσικά πολύ μεγαλύτερη ποιότητα, εμπειρία και μια ομάδα η οποία είναι δύο κατηγορίες πάνω από τον Πανιώνιο, αλλά την έφτασε πραγματικά στα όρια της. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έφτασε στο πρώτο δεκάλεπτο να προηγείται με 10 πόντους, το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με συν 7 για τον Πανιώνιο, ήταν μπροστά και στο τέλος του ημιχρόνου, με 48-46 αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ήταν μπροστά και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, έφτασε πραγματικά την ΑΕΚ στα όρια της, έφτασε το παιχνίδι στην παράταση, να κριθεί πραγματικά στο έξτρα πεντάλεπτο και αυτό από μόνο του λέει πολλά για την αξία του Πανιωνίου σαν ομάδα φέτος. Και εκεί στην παράταση βέβαια λύγησε, δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα με το τελικό 93-88, κάτι που έδωσε το εισιτήριο στην ΑΕΚ για την ημιτελική φάση για τους αυριανούς ημιτελικούς. Θα παίξει με το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη ΑΕΚ, το οποίο νίκησε τον ΠΑΟΚ στον άλλον προημιτελικό. Αξίζουν συγχαρητήρια πάντως στα παιδιά του Πανιωνίου, στον προπονητή τον Περικλή Ταυρόπουλο, σε όλα τα παιδιά, στο Βεργίνη που ήταν για ακόμη μια φορά ο πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, πραγματικά το σημείο αναφοράς του Πανιωνίου, στο Σαχπατζίδη, στο Μάτζαρ που έκανε και αυτή πολύ μεγάλο παιχνίδι και ήταν άξιοι συμπαραστάτες του πρώτου. Νομίζω ότι με αυτήν την πορεία που έκανε ο Πανιωνίος φέτος στο κύπελο και με την εμφάνισή του στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, φτάνοντας του στην παράταση κόντρα σε μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πως είναι πλέον σε διαδικασία επιστροφής του στις κορυφαίες κατηγορίες, στα υψηλά πατώματα του ελληνικού μπάσκετ. Πέρα όμως από το παιχνίδι του Πανιωνίου, έχουμε γενικότερα και τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης. Είπαμε για το Περιστέρι, το οποίο κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ και να βρεθεί στην ημιτελική φάση. Γενικότερα, ο Βασίλης Πανούλης έχει δείξει πολύ καλά δείγματα ως προπονητής σε αυτό το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ένα από αυτά τα δείγματα του είναι το ότι έχει φτάσει το Περιστέρι στις 4 καλύτερες ομάδες του κυπέλου. Θα αναμετρηθεί τώρα με την ΑΕΚ και έχει φυσικά όλες τις πιθανότητες να διεκδικήσει για να βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Νωρίτερα σήμερα, να πούμε πως
Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Άρη με σκορ 82-51. Η μεγάλη είδηση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προελάβει και στην EuroLeague και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ήταν πως επέστρεψε ο Σλούκας μετά από δύο προπονήσεις, έπαιξε και το πρώτο του επίσημο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του. Ξαναλέω ότι δεν δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός, νίκησε με 31 πόντους διαφορά τον Άρη, έκανε και διαχείριση στο φινάλε ο Γιώργος Μπαρτζόκας του έμψυχου δυναμικού του για να έχει φρέσκους τους παίχτες στον αυριανό ημιτελικό, όπου πιθανότατα θα έχουμε ένα ντέρμπι αιωνίων. Αυτό θα το μάθουμε το βράδυ μετά το τέλος του άλλου τελευταίου χρονικά προημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Κολοσσό Ρόδου. Έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι στο 28 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρουμε επομένως τον έναν ημιτελικό είναι αυτός ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Περιστέρι. Ο άλλος ημιτελικός ενδέχεται, ξαναλέω, να είναι ένα ντέρμπι αιωνίων. Αυτό θα το ξέρουμε σίγουρα σε λίγη ώρα από τώρα. Λοιπόν, φύγαμε για ποδόσφαιρο. Ευρώπη θα πάμε τώρα, Champions League και αργότερα Europa League, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, Εβδομάδα Επιστροφής των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι απανταχού την περίμεναν πώς και πώς. Αυτή τη φορά δεν ήταν διακοπή δύο μήνων όπως έχουμε συνηθίσει η διακοπή αυτή των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, αλλά τριών μήνων, γιατί μεσολάβησε φυσικά και η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ. Επομένως, θα είναι μεγάλη αναμονή για τους φίλους του Champions League και γενικότερα των ευρωπαϊκών
διασυλλογικών διοργανώσεων. Είχαμε τα πρώτα 4 παιχνίδια της φάσης των 16. Τα υπόλοιπα 4 θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα. Πάντα μιλάω για τα πρώτα παιχνίδια. Η ρεβάντσα γίνουν τον Μάρτιο. Και κάθε παιχνίδι είχε τα δικά του ενδιαφέροντα πραγματάκια για να σχολιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Bayern Μονάχου στο Parc des Princes. Μια αναμέτρηση η οποία ήταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα παιχνίδια που ξεχώρισαν από το πρόγραμμα αυτής της φάσης των 16. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για την Παρή, όπως έλεγε το ρεπορτάζ πριν από το παιχνίδι, γιατί προέρχονταν από τραυματισμό και ο Kylian Mbappé και ο Lionel Messi. Τελικά ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, ο Mbappé όχι στο 100%, αλλά ήταν και αυτός πρωταγωνιστής στο παιχνίδι τελικά. Ο Messi ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Mbappé ήρθε από τον πάγκο. Δεν μπόρεσαν όμως και οι δύο να αποδειχθούν εν τέλει κομβικοί για την Paris Saint-Germain. Η Bayern ήταν η μεγάλη νικήτρια στο πρώτο μέρος αυτής της μονομαχίας. Σε ένα γκολ του Kingsley Coman στο 53 με απευθείας σε πλασέ από σέντρα από τα αριστερά ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Φέρει ευθύνη και ο Gianluigi Donnarumma στο γκολ αυτό. Να πούμε ότι ο Coman δεν πανηγύρισε τον γκολ γιατί προέρχεται από τα σπλάχνα της Paris Saint-Germain, από τις ακαδημίες της Paris. Έχει αγωνιστεί και με την πρώτη ομάδα. Είναι ο ίδιος παίκτης ο οποίος έκρινε, πρέπει να πούμε, τον τελικό μεταξύ των δύο ομάδων πίσω στο 2020, ένα τελικό που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2020 λόγω και του κορονοϊού. Και ήταν και ο ίδιος παίκτης που έκρινε λοιπόν αυτό το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές συγκινήσεις, αλλά το δεύτερο πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Η Bayern θα μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ, είναι η αλήθεια. Είχε και δοκάρι, είχε επίσης και άλλες καλές στιγμές. Μπορεί να πει πως σίγουρα είναι ικανοποιημένη από τη νίκη, αλλά σίγουρα θα ήθελε μια μεγαλύτερη διαφορά εν ώψη και της ρεβάνς του Μονάχου. Από την άλλη, η Paris Saint-Germain άλλαξε από την ώρα που μπήκε ο Kylian Mbappé μέσα. Αυτός έδωσε πνοή, αυτός έδωσε ενέργεια στην ομάδα από τη μέση και μπροστά, γιατί ούτε ο Lionel Messi βρέθηκε σε καλή βραδιά, ούτε ο Neymar, ο οποίος έχει μπει για ακόμη μια φορά στο μάτι του Κυκλώνα για την εξωγηπαιδική του ζωή, για τη φημολογούμενη κόντρα του με τον Κάμπος, τον τεχνικό διευθυντή της Παρή, μετά ειδικά και την ήττα. Τη νέα ήττα της Παρή από τη Μονακό. Είναι γνωστό ότι οι Παριζιάνοι δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι. Έχουν υποστεί 3 ήττες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουν αποκλειστεί από το γαλλικό κύπελο στο ντέρμπι με την Μαρσέη. Και τώρα ήρθε και αυτή η ήττα στο πρώτο σκέλος της φάσης των 16 από την Μπάγκερν. Ο Εμπαπέ βοήθησε την Παρή να βάλει 2 γκολ. Όμως, ο ίδιος για την ακρίβεια σκόραρε τα 2 γκολ. Όμως ακυρώθηκαν σωστά για offside. Το πρώτο ήταν του ίδιου του Εμπαπέ. Το δεύτερο ήταν του Μέντες, ο οποίος έβγαλε την assist στον Mbappé. Πολύ ωριακό offside, αλλά offside το είδε το VAR, το είδαν οι διαιτητές μέσω του ημιαυτόματου offside, μέσω της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν έμεινε αυτό το 0-1 που δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Bayern. Αποκτά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ρεβάνς του Μονάχου. Εκεί πιθανότητα η Παρή θα πάει με τα αστέρια της έτοιμο πόλεμα. Αλλά φυσικά η Bayern είναι πάντα Bayern. Η Bayern η οποία μπορεί και να έχει τον Μανέ στη διάθεσή της. Ο Μανέ είναι μακροχρόνια τραυματίας, δεν είχε παίξει και στο Μουντιάλ, θυμίζω, με τη Σενεγάλη. Και σε κάθε περίπτωση η ρεβάν στις 8 Μαρτίου σίγουρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Την ίδια βραδιά είχαμε το Milan Tottenham, μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για το San Siro, και το λέω αυτό γιατί η Milan είχε 9 χρόνια να παίξει Knockout Champions League. Για ένα σύλλογο του βεληνικού του μεγέθους της Milan είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έκανε ρεκόρ εισπράξεων το San Siro στην ευρωπαϊκή ιστορία της Milan, πρέπει να σας πούμε, για το παιχνίδι αυτό με την Tottenham, κάτι που μαρτυρούσε και τη δίψα του κόσμου, τη δίψα των φίλων της Μίλαν να ζήσουν μια ευρωπαϊκή βραδιά, μια βραδιά knockout Champions League, γιατί οι ευρωπαϊκές βραδιές σε ομίλους έχουν ζήσει εις Europa League τα τελευταία χρόνια. Και αυτός ο κόσμος, αυτή η ορμή, αυτή η λαχτάρα να δουν τη Μίλαν σε μια τόσο προχωρημένη φάση του Champions League των φίλων της, έδωσε όθηση, μπορούμε να πούμε, στους Μιλανέζους, οι οποίοι δεν είναι ούτε αυτοί σε καλό φεγγάρι. Μόλις τώρα, πριν από λίγες μέρες, πήραν την πρώτη τους νίκη κόντρα στην Τωρίνο για το 2023. Έκαναν μια πολύ άσχημη, είχαν ένα πολύ άσχημο Γενάρη, ένα πολύ άσχημο σερί αποτελεσμάτων στην Ιταλία.
Παρ' όλα αυτά, με ένα γρήγορο γκολ του Μπραήμ Δίαθ, κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ και κράτησαν αυτό το 1-0 στο τέλος και είχαν μάλιστα και κανένα δύο καλές ευκαιρίες για να βάλουν και παραπάνω γκολ. Και αυτό το ζευγάρι ανοιχτό, εννοείται, η ρεβάντς θα γίνει στο Λονδίνο. Όμως η αίσθηση που είχαν οι περισσότεροι ήταν πως μετά από αυτό το παιχνίδι η Μίλαν αυτή θύμισε κάτι από τα παλιά, μια Μίλαν από τα παλιά, μια Μίλαν η οποία μας είχε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα και οι βραδιές στο Σαν Σίρο είχαν και αυτές σίγουρα μια άλλη έγκλη. Πάμε λίγο και στα μάτς της Τετάρτης. Είχαμε μια εύκολη νίκη της Μπενφίκα στην έδρα της Club Breeze με 2-0. Η Club Breeze, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι στα νοκάου του Champions League, πέρασε από έναν όμιλο με Ατλέτικο, Leverkusen και Πόρτο ως δεύτερη και μάλιστα λίγο έλειψε να το κάνει και ως πρώτη. Είχε μια εξαιρετική πορεία στον όμιλο αυτό. Έκανε τη δική της υπέρβαση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση βέβαια η ομάδα από το Breeze. Δεν είναι σε καλή κατάσταση το Βέλγιο. Έχει μείνει αρκετά πίσω από την κορυφή. Το έδειξε νομίζω και στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Αντίθετα, η Μπενφίκα είναι από τις πιο φορμαρισμένες, συνεπείς σε εξαιρετική κατάσταση ομάδες στην Ευρώπη από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα, χωρίς να επηρεαστεί και ιδιαίτερα από την μεγάλη διακοπή για το Μουντιάλ. Βρήκε και τα δυο της γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα με πέναλτι εύστοχο του Ζωάο Μάριο και ένα στο φινάλε στο 88 κερασάκι στην τούρτα από τον Νταβίντ Νέρες, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Και έχει κλειδώσει νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση στην προημιτελική φάση. Η Μπενφίκα που εντυπωσίασε και στους ομίλους, πέρασε ως πρώτη στην ισοβαθμία με την Παρή στο 6ο ή 7ο, δεν κάνω λάθος, κριτήριο ισοβαθμίας, τα εκτός έδρας γκολ, σε μια απίστευτη εξέλιξη, σε ένα απίστευτο φινάλε σε αυτόν τον όμιλο, αλλά νίξε δύο φορές τη Γιουβέντους, έμεινε αίτητη από την Παρή σε Ζερμέν. Πραγματικά, πέρα από την πολύ καλή της πορεία στην Πορτογαλία, είχε χάσει μόνο από την Μπράγκα η Μπενφίκα, από την ίδια ομάδα είχε αποκλειστεί στο κύπελο. Έχει μια εξαιρετική πορεία και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και το άλλο παιχνίδι της Τετάρτης ήταν αυτό που έγινε στο Βεστφάλεν ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Τσέλσι. Έχουμε ξαναπεί για την Τσέλσι, για τα εκατομμύρια που ξόδεψε, ήταν η πρωταγωνίστρια των μεταγραφών το χειμώνα. Δεν έχει καταφέρει αυτό το σύνολο ακόμη να το κάνει η ομάδα και είναι πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Είναι πολλές οι αλλαγές στην Τσέλσι. Οπότε έχει στη διάθεσή του ένα απίστευτο ρόστερ, πολύ γεμάτο. Αλλά πρέπει αυτούς τους παίκτες όλους να τους κάνει η ομάδα. Η Τσέλσι, η οποία σύν της άλλης δείχνει να έχει τρομερό πρόβλημα και στο σκοράρισμα, δεν σκοράρει καθόλου εύκολα, ούτε στην Αγγλία. Η Ντόρτμουντ πήρε μια μεγάλη νίκη στο πρώτο σκέλος αυτού του ζευγαριού με 1-0, με ένα φανταστικό γκολ του Αντεγέμι, ο οποίος από κόρνερ της Τσέλσι η μπάλα βρέθηκε στην κατοχή του λίγο πίσω από την σέντρα του γηπέδου και διέσχισε όλο το γήπεδο από εκεί και πέρα. Περνώντας ασταματημένο τον Έντσο Φερνάντες που είχε βρεθεί εκεί να τον μαρκάρει, περνώντας και τον Κέπα, τον τερματοφύλακα της Τσέλσι, και σκοράροντας, κάνοντας μια τρομερή επίδειξη και της τεχνικής του κατάρτισης και της ταχύτητάς του. Ο Αντεγέμι, ένας παίκτης που είναι ήδη διεθνής με την Εθνική Γερμανία, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στη Ζάλτσμπουργκ. Και η Ντόρτμουντ έτρεξε και τον έκλεισε από πολύ νωρίς την περσινή σεζόν για αντικαταστάτη του Χάλαντ. Όχι βέβαια να το αντικαταστήσει μόνος του, αλλά εντάξει, μαζί και με άλλες προσθήκες όπως ο Αλέ και όπως ο Μοντέστ, έτσι και ο Αντεγέμι, όλοι αυτοί αποκτήθηκαν για να γεμίσουν το κενό που άφησε η αποχώρηση του Χάλαντ για την City. Η Ντόρτμουντ έχει φτιάξει μια πολύ καλή νεανική ομάδα, ο Τέρζιτς, και η Ντόρτμουντ μάλιστα είναι μια από τις ομάδες που έχουν γυρίσει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τη διακοπή. Είχε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα στο πρώτο μισό, αλλά έχει μπει πολύ αποφασισμένη στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Τσέλσι. Ο Κόμπελ, ο τερματοφύλακας, έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Και αυτός μαζί με τον Αντιγέμι ήταν οι κορυφαίοι παίχτες της Ντόρτμουντ. Κράτησαν την Τσέλσι στο 0, όπως και ο Τσάν, ο οποίος έβγαλε και μια φάση ακριβώς επάνω στη γραμμή πριν σκοράρουν οι μπλε. Και πλέον η ομάδα του Πότερ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν της έφτανε η μέτρια της πορεία στο πρωτάθλημα. Δεν της έφτανε αποκλεισμό στο κύπελο. Τώρα κινδυνεύει να μείνει εκτός από πολύ νωρίς και στο Champions League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι στα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια που είδαμε
αυτή την εβδομάδα, στο Paris Bayern, δηλαδή στο Milan Tottenham και στο Dortmund Chelsea, οι επαναληπτικοί που θα γίνουν στις αρχές του Μάρτη θα έχουν πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι όλα τα αποτελέσματα ρευστά, είναι όλα τα αποτελέσματα στο goal και όλα τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το Champions League, να πούμε πως τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της φάσης των 16 διεξάγονται την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν λείπουν οι μεγάλες αναμετρήσεις ούτε την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε επανάληψη του μεγάλου τελικού στο Παρίσι που είδαμε πριν από λίγους μήνες. Liverpool Real Madrid στο Anfield την 3η 21 του μήνα. Πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλη κόντρα, πάρα πολύ μεγάλο κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, με μια Liverpool η οποία ψάχνει πάλι και πάλι τα πατήματά της καθώς δεν είναι σε καλή κατάσταση, και μια Real η οποία μπορεί και αυτή να έχει τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά έχει χτίσει ψυχολογία μετά την κατάκτηση για 5η φορά στην ιστορία της του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Μαρόκο και για 8η συνολικά φορά αν βάλουμε μέσα και τα διπυρωτικά. Μια Real η οποία θέλει να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε στο Παρίσι το 2022. Την ίδια μέρα Άιντραχτ Νάπολη, η μεγάλη δοκιμασία της πάντα επικίνδυνης και ανταγωνιστικής Άιντραχτ Φραγκφούρτης, κατόχου του Europa League, απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, στην καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη για μένα και νομίζω και για τους περισσότερους φέτος, στην Νάπολη, που πάει ολοταχώς για το πρώτο του σκουντέτο μετά το 1990 και την εποχή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με τρομερούς πρωταγωνιστές, τον Κβαρατσχέλια και τον Όσιμεν. Έχουν στη θέση οι δυο τους ένα τρομακτικό δίδυμο στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία η φοβερή πορεία της Νάπολη, και στην Ευρώπη έχει διαγράψει φοβερή πορεία στους ομίλους του Champions League. Σκόραρε τα περισσότερα γκολ, 20, αν θυμάμαι σωστά, από όλες τις ομάδες της φάσης των ομίλων. Φιλοδόρησε με 6 τέρματα τον Άγιαξ, με 4 τη Λίβερπουλ. Θα ήθελε να συνεχίσει αυτή τη στην φόρμα και στην φάση των knockout. Και την Τετάρτη άλλα δύο παιχνίδια, Λειψία Manchester City. Η City πήρε την Τετάρτη το βράδυ πολύ μεγάλη νίκη στο Emirates απέναντι στην Arsenal σε ένα ντέρμπι κορυφής. Τρεις βαθμοί χώριζαν στις δύο ομάδες, με την Arsenal βέβαια να έχει παιχνίδι λιγότερο. Η City με αυτή τη νίκη με 1-3 έφτασε την Arsenal, λες του και παιχνίδι παραπάνω, στην κορυφή
Εκεί η μάχη του τίτλου έχει πάρει φωτιά, έχει ανάψει για τα καλά στην Αγγλία. Με τον De Bruyne, τον Grealish και τον Haaland να σκοράρουν για τη City σε αυτό το ντέρμπι. Να πούμε, η διάμεση έχει σοφάρει με πέναλτι ο Σάκα. Ο Haaland έβαλε το 26ο του γκολ φέτος στην Premier League και 32ο σε όλο ο διοργανώσεις με τη City. Πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα ο Haaland με τη φανέλα των πολιτών. Από την πρώτη του σεζόν κιόλας στο Manchester. Να δούμε πόσο ψηλό εμπόδιο θα αποδειχθεί η λειψία για την ομάδα του Pep Guardiola, που για μία ακόμη χρονιά έχει μεγάλο αποθυμένο το Champions League και θέλει να φτάσει στην κατάκτησή του. Και την ίδια μέρα Inter Porto στην Ιταλία, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους Νερατζούρι και στους Δράκους. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε λίγο το ταξίδι μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, να πάμε να δούμε τι έγινε και στο Europa και στο Conference League. Χθες Πέμπτη είχαμε τα παιχνίδια αυτά. Νομίζω ότι στο Europa League είδαμε ίσως μια από τις κορυφαίες αναμετρήσεις φέτος στην Ευρώπη. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Manchester United. Ένα ντέρμπι που ευρωπαϊκό που ξύπναγε αυτόματα μνήμες από τις συναντήσεις μεταξύ αυτών των ομάδων σε επίπεδο Champions League. Βέβαια στο κορυφαίο επίπεδο δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν στο Europa League, αν και οι πρώτες τους συναντήσεις πρέπει να πούμε πως ήταν για το κύπελο κυπελούχων και μάλιστα έχουν παίξει και σε τελικό κυπελού κυπελούχων το 1991 με νικήτρια την Manchester United, αλλά τα τελευταία χρόνια τις είχαμε συνηθίσει να κοντράρουν στο Champions League και μάλιστα και σε τελικό διοργάνωσης το 2009 και το 2011 με νικήτρια την Μπαρτσελόνα τότε του Guardiola. Η μοίρα τα φέρει έτσι ώστε να τα πούνε στο Europa League και μάλιστα στα μπαράζ για τους 16 του Europa League, για ένα εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Όπως και να έχει πάντως, μας χάρισε ένα εντυπωσιακό θέαμα οι δύο ομάδες, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ήταν απίστευτο, όχι και το πρώτο δεν είχε φάσεις. Συνεχείς φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, πολλές τελικές, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τέλειωσαν, θέλω να δω λίγο τα στατιστικά, νομίζω πρέπει να τέλειωσαν, ναι, από 18 σουτ είχε κάθε ομάδα, 36 τελικές συνολικά στο παιχνίδι, 18-18, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα γενικά του παιχνιδιού και δεν ήταν τελικές που δεν αξίζει να καταγραφούν, οι περισσότερες ήταν μεγάλες ευκαιρίες. Από εκεί πέρα για το υπόλοιπο παιχνίδι τι να πούμε. Το άστρο του Μάρκους Ράσφορντ έλαψε για άλλη μια φορά και στο καμπνού. Για μένα ο πιο φορμαρισμένος παίκτης μετά τη διακοπή για το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι, αρκεί να σας πούμε πως έχει σκοράρει 13 φορές σε 16 παιχνίδια που έχει δώσει η Manchester United από τη διακοπή του Μουντιάλ και μετά. Σκόραρε και στο καμπνού ισοφαρίζοντας για το United το γκολ του Αλόνσο που βρήκε η Μπαρτσελόνα στο 50. Έκανε το 1-1. Με τον goal του Rashford, δικό του και το 1-2 της United φυσικά, με εκείνη τη φοβερή προσποίηση πάνω στο Ραφίνια, το γύρισμα για να έρθει το αυτό goal τελικά από τον Κουντέ, τον Γάλλο αμυντικό της Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα βρήκε τον goal ισοφάρισης με το Ραφίνια στο 76, μια σέντρα σούτ που μπέρδεψε τον Τεχέα, καθώς ίσως περίμενε ο Λεβαντόφσκι εκείνη τη φάση να βρει την μπάλα, δεν τη βρήκε και κατέληξε μπάλα στη γωνία του στα δίχτυα. Και αυτό ήταν το τελικό σκορ, το 2-2, αλλά ξαναλέω υπήρξαν αρκετές μεγάλες ευκαιρίες, ένα δοκάρι για την Μπαρτσελώνα με ένα παραλίγο αυτογκούλ εκεί του Καζεμίρο. Ορθάνυχτη λογαριασμή πλέον για τη ρεβάνς του Old Trafford που είναι σε μια εβδομάδα, την Πέμπτη, σε 6 μέρες για την ακρίβεια. Και καταλαβαίνετε ότι αν το πρώτο μέρος αυτού του ζευγαριού ήταν αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει στη συνέχεια. Είναι πλήγμα για την Μπαρτσελώνα το ότι δεν θα έχει τα δύο Wonder Kids, τα δικά της στη ρεβάνς του Old Trafford, τον Πέδρη και τον Γκάβι. Ο Πέδρη αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι και έγινε γνωστό σήμερα ότι θα λείψει για τον επόμενο μήνα από τις υποχρεώσεις της Μπαρτσελώνα. Χάνει μαζί με την ρεβάνς και το πρώτο τουλάχιστον παιχνίδι με τη Ρεάλ για το κύπελο Ισπανίας. Έρχεται και κλάσικο, μην ξεχνάμε, για τα ημιτελικά του Copa del Rey. Ενώ ο Γκάβι είναι τιμωρημένος και θα απουσιάσει και αυτός από τη ρεβάνς. Σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελώνα. Η United, παρά το γεγονός ότι δεν μετράνε πλέον τα εκτός έδρας γκολ, με τη σοπαλία αυτού πήρε στο Camp Nou, έχει την ευκαιρία μπροστά στο κοινό της να πανηγυρίσει την πρόκριση. Θα δούμε τι θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, η Ρώμα του Μουρίνιο έπεσε θύμα της Salzburg, έχασε με 1-0 στην Αυστρία, με γκολ του Καπάλντο στο 88
Και πλέον θα καλείται να κάνει ανατροπή στο Ολυμπιακό, αν θέλει να μείνει ζωντανή στην διοργάνωση. Ο Άγιαξ δεν κατάφερε να κάψει την αντίστασή τη μεγάλη έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος φέτος, της Union Βερολίνου. Λευκή ισοπαλία για τις δύο ομάδες στην Άμστερνταμ Αρίνα. Η Σαχτάρ κατάφερε και νίκησε 2-1 την Ρεν με γκολ του Κρίσκιβ και του Μπονταρέγκο. Το τελευταίο με πέναλτι απλά μείωσε με τον Εκαμπή. Η Ρεν, υπάρχει η ρεβάνς που είναι ανοιχτή φυσικά. Η Σεβίλη μπορεί στην Ισπανία να μην κάνει καλή σεζόν, να είναι στα χαμηλά πατώματα, αλλά το Europa League είναι η διοργάνωσή της, είναι η διοργάνωση την οποία νιώθει καλά, την ξέρει καλύτερα από την κάθε μία ομάδα, έχει 6 κατακτήσεις και το πιστοποίησε και στο παιχνίδι με την Eindhoven, όπου νίκησε 3-0 με γκολ του Νεσίρη στο 45-2, του Οκάμπος ένα πραγματικά φανταστικό γκολ με κοντρόλ, πλάτη στο τέρμα, περιστροφή, γυρίζει πρόσωπο στο τέρμα και εξαπολύει ένα διαγώνιο σούτ. Πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, αξίζει να το ψάξετε στο ίντερνετ και να το δείτε, τον γκολ του Οκάμπος. Και άλλο ένα γκολ του Γκούντελη, ο Οκάμπος, ο οποίος μπήκε σε αλλαγή και άλλαξε την εικόνα αυτού του παιχνιδιού. Είχε το φοβερό γκολ και την assist στο Γκούντελη για το 2-0 και το 3-0 της Σεβίλης, που φυσικά είναι αδιαφιλονίκητο το φαβορί πλέον για την πρόκριση, κόντρα στην Eindhoven του Ρουτ Φαν Νίστελρόι. Sporting Midland 1-1, ανοιχτή λογαριασμή μεταξύ των δύο. Juventus Nad επίσης 1-1, στραβοπάτημα για τη Juventus που βλέπει το Europa League σαν μια διέξοδο. Είναι και ίσως η μόνη της ευκαιρία να βγει στην Ευρώπη, γιατί η αφαίρεση βαθμών στην Ιταλία την έχει φέρει στα μέσα του βαθμολογικού πίνακα, αρκετά χαμηλά. Τι και αν σκόραρε με τον Βλάχοβιτς η Juventus, ένας Βλάχοβιτς ο οποίος δείχνει να ξαναβρίσκεται τη φόρμα του στο σκοράρισμα, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό. Συνεργασία πολύ καλή ήταν αυτό το γκολ μεταξύ Ντι Μαρία που έβγαλε την βαθιά παλιά, Κιέζα που έκανε το γύρισμα και την ασίστ και Βλάχοβιτς που είχε την εκτέλεση. Γενικά οι φίλοι του Γιουβέντους περίμεναν καιρό να δούνε για πρώτη φορά Ντι Μαρία, Κιέζα, Βλάχοβιτς στην τριάδα της Γιουβέντους. Το είδαν πρώτη φορά με τη Φιωρεντίνα, όπου νίκησε ο Γιουβέντους, και το είδαν δεύτερη φορά με την Ναντ. Ήταν πάντα ένας από τους τρεις και δύο από τους τρεις τραυματίες και δεν ήταν εφικτό να δούνε αυτό το συνδυασμό. Είδαν ένα δείγμα του τι μπορεί να φέρει αυτό το συνδυασμό στο παιχνίδι με την Ναντ. Η Γιουβέντους είχε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, είχε και ένα διπλό δοκάρι φοβερό με τον Κιέζα. Πρώτα την μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στο αριστερό κάθετο. Αλλά η Ναντ ισοφάρισε στο 60 με τον Μπλάς σε μια αντεπίθεση και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος. Αυτό δυσκολεύει την αποστολή της Γιουβέντους στη ρεβάνς στη Γαλλία. Αλλά και εδώ τα πράγματα είναι ορθάνυχτα, είναι ισορροπημένα. Και η ματσάρα φυσικά μετά το Barcelona United ήταν μεταξύ της Leverkusen και της Μονακό. Εκεί που είχαμε ανατροπή σε ανατροπή, εκεί που είχαμε πραγματικά τρομερά γκολ. Υπήρξε ένα απίστευτο αυτό γκολ του Χραντέτσκι στην αρχή που έβαλε μπροστά την Μονακό. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα γκολ ήταν φοβερά. Και το γκολ με φοβερή ατομική προσπάθεια του Διαμπή μέσα στην περιοχή. Άλλη μια φοβερή ατομική προσπάθεια για τον Βίρτς που έχει επέστρεψε από τη ρήξη χιαστόνα του πολύ σοβαρό τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός σχεδόν για ένα χρόνο και επέστρεψε εμφατικά με αυτό το φοβερό γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη Leverkusen. Και ο Διατά εξαπέλυσε ένα φοβερό αριστερό σούτ για το 2-2 στο 74. Ο Ντισασί, ο αρχηγός Μονακό, αμυντικός διεθνής Γάλλος, ένα ξερό σούτ έξω από την περιοχή στο 92 για το τελικό 2-3 της Μονακό. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από όποια άποψη και να το δει κανείς πραγματικά. Και αναμένουμε και σε αυτό το ζευγάρι με ανυπομονησία τη ρεβάνς. Η επαναληπτική είναι την επόμενη Πέμπτη. Να πούμε και να πάμε και στην μπαράζ φάση του conference και εκεί με παθλενεστήριο για τη φάση των 16, όπου η Καραμπάκ πήρε μια νίκη με ένα 0 επί της Γάνδης. Η Φιωρεντίνα πέρασε σαν σύμφωνας από την Πορτογαλία και την Μπράγκα, νίκησε με 0-4 εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Τορμένα στο 55, όπου το σκόρ ήταν ακόμα 0-1. Δύο γκολ ο Γιώβιτς και δύο ο Καμπράλ. Να πούμε, το πρώτο γκολ από τον Καμπράλ, το τρίτο δηλαδή για τη Φιωρεντίνα, είναι και αυτό φοβερό. Με ένα εντυπωσιακό κοντρόλ του Καμπράλ πριν εκτελέσει μέσα από την περιοχή για το 0-3 τον Βιόλα. Τράπεζα προ Βασιλεία 1-0 σε ένα παιχνίδι που έγινε σε φορτισμένη ατμόσφαιρα εξαιτίας και της τραγωδίας των φωνικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία. Στρίγκελε άρχισε τον γκολ για την Τράπεζα
και πανηγύρισαν οι παίκτες της τουρκικής ομάδας αυτό το γκολ και αυτή την επιτυχία, αφιερώνοντάς την σε όσους περνάνε δύσκολες στιγμές πραγματικά μετά από αυτή την τραγωδία στην γειτονική μας χώρα. Μπόντο Γκλίντ, Λεχ Πόζναν ήρθαν ισοπαλία 0-0. Παρτιζάν πήρε διπλό στην έδρα της Σέριφ στη Μολδαβία με 0-1. ΑΕΚ Λάρνακας Ντνίπρο 1-0. Λουντογκόρετς Άντερλεχτ επίσης 1-0. Και Λάτσιο Κλούζ 1-0 με γκολ του Immobile, μια Λάτσιο οποία βέβαια από το 15 έπαιζε με 10 παίχτες. Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα για να κλείσουμε και την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Αφού πούμε πως το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε φυσικά μεγάλα παιχνίδια και εντός και εκτός των τυχών. Στην Ευρώπη μπορεί να απουσιάζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στα μεγάλα, στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά πάντα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Άλλωστε, πλέον τα πρωταθλήματα έχουν μπει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στην Ελλάδα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεσπόζει να πούμε το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το ντέρμπι Δικεφάλων την Κυριακή το βράδυ στις 8:30. Πολύ σημαντικό ντέρμπι
που ενδέχεται να κρίνει πολλά για το υπόλοιπο του αθλήματος και για την τελική βαθμολογία στην κανονική διάρκεια λίγο πριν μπούμε στα play-off. Στο μπάσκετ φυσικά τα είπαμε και προηγουμένως, αύριο θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του κυπέλου μεταξύ του Περιστεριού και της ΑΕΚ και ενδεχομένως να έχουμε και τον ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και φυσικά την Κυριακή θα είναι ο μεγάλος τελικός για να μάθουμε τον κυπελούχο τη σεζόν 2022-2023. Ενώ μια και αρχίσαμε και με βόλεϊ, θα τελειώσουμε και με βόλεϊ, έχουμε ντέρμπι Ιωνίων ξανά. Τρεις μέρες μετά τη μεταξύ του ευρωπαϊκή μάχη για το Challenge Cup. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα λένε για το πρωτάθλημα τη βόλεϊ, για την 15η αγωνιστική, στο Μελίνα Μερκούρι, σε ένα ακόμη ντέρμπι πάρα πολύ μεγάλο. Γεμάτο το Σαββατοκύριακο με αθλητικά δρόμενα φυσικά. Εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Παρασκευή στις 24 Φεβρουαρίου για να πούμε πολλά περισσότερα. Θα έχουν διεξαχθεί και επαναληπτικοί σε Europa και Conference League, αλλά και τα υπόλοιπα πρώτα παιχνίδια της φάσης του 16 Champions League. Οπότε θα έχουμε πολύ υλικό να σχολιάσουμε και εκείνη την ημέρα και στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής, ένα καλό Σαββατοκύριακο, και εμείς τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα περίπου. Γεια σας. Άλλη μια εκπομπή ψηφιακή. Βρισκόμαστε ακόμα υπό ελαφρύς περιορισμούς, εμείς που είμαστε στα στούντιο. Σήμερα μαζί μου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Ανδρέα Κονδύλη, τον Δήμαρχο του Αλίμου. Δήμαρχε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σε συγχαρώ. Καταρχήν, πριν από μερικές μέρες έκλεισε ένας χρόνος από την επανεκλογή σου στον Δήμο Αλίμου. Να θυμίσω ότι εκλέχτηκες με πολύ μεγάλη ευκολία από τον πρώτο γύρο. Πες μου λίγο αν αυτό είναι μια επιβράβευση για το έργο της προηγούμενης πενταετίας. Ναι, το ποσοστό που μας έδωσε ο κόσμος εκτιμώ, γιατί ήταν ένα πραγματικά καλό ποσοστό, το 68,5%. Εκτιμώ ότι αφενός ήταν επιβράβευση για μια σκληρή προσπάθεια, πολύ συστηματική, πολύ κοπιαστική αλλά και οργανωμένη, νομίζω και αποτελεσματική, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, και ταυτόχρονα είναι ένα εργαλείο που μας έδωσε ο κόσμος, γιατί με την απλή αναλογική παίζει ρόλο το ποσοστό και παίζει ρόλο το πόσο εσένα θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν που μας έδωσε ο κόσμος για να μπορούμε χωρίς εμπόδια, ακόλυτα, να προχωρήσουμε στο να δημιουργούμε, στο να δουλεύουμε, στο να πηγαίνουμε την πόλη μας μπροστά. Δήμαρχε, μου δώσατε μια ωραία πάσα με την αναφορά στα δημοτικά συμβούλια. Θυμίστε μου πόσους συμβούλους δημοτικούς έχετε εκλέξει. Το δημοτικό μας συμβούλιο έχει 33 έδρες. Από αυτές οι 23 καταλαμβάνονται από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και οι 10 καταλαμβάνονται από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε ξεκινήσατε τα διαζώσεις δημοτικά συμβούλια, με δεδομένο ότι υπήρχε μία σύσταση να μην γίνονται διαζώσεις μέχρι κάποια στιγμή? Τα έχουμε ξεκινήσει περίπου εδώ και ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω. Το διάστημα αυτό της καραντίνας, του lockdown, δηλαδή 2,5 μήνες, 3, κάναμε δημοτικά συμβούλια διαπεριφοράς μόνο με τα απολύτως απαραίτητα υπηρεσιακά θέματα.
Άρα κρατάγαμε τα ζητήματα, τα θέματα που μπορούσαν να περιμένουν και να κουβεντιαστούν διαζώσεις. Και όταν ξεκίνησε, μας δόθηκε δυνατότητα, είδαμε ότι αραιώνει ο κίνδυνος και υπάρχει μια δυνατότητα, έστω και κλεισμένο το θηρόν, να συνεδριάσουμε. Είναι που προχωρήσαμε και συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο κανονικά. Έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα 2 τέτοια δημοτικά συμβούλια και πολύ σύντομα θα κάνουμε και το 3ο. Να θεωρήσω ότι έχουν επαρθεί και κάποια μέτρα σε αποστάσεις, σε χρήση αντισηπτικών, παρουσία, οτιδήποτε χρειάζεται. Βεβαίως. Έχουμε διαμορφώσει την αίθουσα έτσι. Έχουμε αραιώσει τα έδρανα. Υπάρχει αντισηπτικό στην είσοδο. Η μάσκα είναι προαιρετική. Είναι και κλεισμένο το θυρών. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα πολίτες. Μεταδίδεται όμως διαδικτυακά ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα σε πραγματικό χρόνο παρακολουθεί ο κάθε πολίτης από το κινητό του ή από το σπίτι του ή από το λάπτοπ, από οπουδήποτε θέλει, τι συμβαίνει ζωντανά, τι λέγεται, τι διαμείβεται μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν βάζουμε όμως κόσμο μέσα, δημότες, με τη φυσική τους παρουσία, ακριβώς για να διαφυλάξουμε και τους συμβούλους και τους δημότες. Αντιδράσεις από ευπαθείς ομάδες ηλικιακά δημοτικών συμβούλων υπήρχαν, φόβος, δεν μπορώ να έρθω, φοβάμαι, ή ήταν ένα ομόφωνο, ναι, θα συμμετέχουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος, που σε έναν βαθμό είναι και δικαιολογημένος, έτσι. Δηλαδή, από διάφορες ηλικιακές ομάδες, ξέρω εγώ, από γονείς που έχουν μικρά παιδάκια, από πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως όλες αυτές οι επιφυλάξεις εκφράστηκαν σε ένα πλαίσιο λογικό, όχι στο πλαίσιο του δεν έρχομαι, μην το κάνεις κλπ. Είπαν ότι έχω, ξέρω εγώ, ένα φόβο, ή θα έρθω για λίγο και θα φύγω. Ξέρετε, δηλαδή σε ένα πλαίσιο προσπάθεια συνεννόησης. Και αυτό έγινε και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δηλαδή, και η συμπολίτευση δεν εκμεταλλεύτηκε με κακό τρόπο τη συγκυρία για να προσπαθήσει να βάλει προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου και του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ωραία. Πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα. Η παραλία της περιοχής και μάλιστα πρόσφατα και του Αλίμου πάντα είναι στην επικαιρότητα. Ξέρουμε για τα γαλάζια νερά, για τον πάρα πολύ κόσμο, για την τουριστική ανάπτυξη. Τελευταία, βέβαια, είχατε και κάποιο πρόβλημα με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Το πρώτο μου ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς το αντιμετώπισε αυτό ο Δήμος. Και επίσης, στο παραλιακό μέτωπο έχουμε και δύο μεγάλα κομμάτια. Ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο στο Ελληνικό. Θα μου δώσετε εν συνεχεία και μία εικόνα πώς προχωράει αυτή και λίγα λόγια για τη Μαρίνα του Φλίσβου που όλοι την απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για την παραλία μας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση για τον κορονοϊό και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, είναι που συνεργαστήκαμε με την Ακτή του Ήλιου, με την ιδιωτική βέβαια ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά οργανωμένη Ακτή της πόλης μας. Και σε συνεργασία μαζί τους επιβλέψαμε και επιβάλαμε την πλήρη τήρηση όλων των μέτρων που επέβαλε το κράτος, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αποστάσεις των λογαριασμάτων, μη λειτουργία κάποιων τμήματων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουαλέτες, απολυμάνσεις, όλα αυτά. Λοιπόν, γίνανε με απόλυτη επάρκεια. Όταν άνοιξαν οι ακτές την πρώτη μέρα, ήταν πολύ ικανοποιητική η προετοιμασία που είχε γίνει σε χρόνο μηδέν από όλους μας. Αποσπάσαμε πολύ θετικά σχόλια και ως πόλη, αλλά και ως χώρα από το εξωτερικό, γιατί είχαν έρθει στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλυμο, πολλά συνεργεία από το εξωτερικό, Associated Press, Reuters, όλοι αυτοί που τραβήξανε εικόνες και τις μεταδώσαν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, χαρήκαμε που έσμα και συμβάλαμε στη θετική εικόνα της χώρας μας πλέον με τη δουλειά αυτή που κάναμε στην Ακτή. Βεβαίως, είχαμε το αντίστροφο, δυστυχώς, παράδειγμα, μια επιχείρηση που παραβίασε τους κανόνες και διοργάνωσε ένα πάρτι με πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητική προβολή για την επιχείρηση αυτή, αλλά δυστυχώς και για την πόλη μας. Και πάλι εκεί παρεμβήκαμε. Την ίδια μέρα που είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η διοργάνωση και το τι διεμήφθη, την ίδια μέρα επιβάλαμε σφράγιση στο κατάστημα για 60 μέρες και το πρόστιμο των 20.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλο το πρόστιμο, εννοώ δηλαδή η διοικητική κύρωση των 60 ημερών, αλλά είναι το μικρότερο δυνατό που δίνει ο νόμος. Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι κατοίκες. Τους έχουμε πει ότι μπορεί να επιβάλλουν ένσταση και στο Δήμο. Θα εξετάσουμε εάν μπορούμε τα 60 μέρες να το κάνουμε λιγότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση για κάποιες μέρες το πρόστιμο θα πληρωθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να χαριζόμαστε σε κανέναν, όσο μεγάλος ή μικρός και αν είναι, ως επιχειρηματίας ή ως οικονομική οντότητα,
Γιατί η υγεία, η δημόσια υγεία είναι το μέγιστο αγαθό και με αυτή δεν μπορεί να παίζει κανείς. Τώρα, όσον αφορά τα μεγάλα αναπτυξιακά project που υπάρχουν, έχουμε τη Μαρίνα του Αλίμου, πέρασε σε ιδιώτη επενδυτή πριν από λίγες ημέρες, μετά από μια διαδικασία 5 χρόνων, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος μας, έχοντας υπογράψει σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ. Η σύμβαση αυτή, ξέρετε, η Μαρίνα του Αλίμου ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, όχι από το Δήμο, από το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς λοιπόν είπαμε στο ΤΑΙΠΕΔ ότι για να μην σας δημιουργήσουμε προβλήματα, δικαστικές προσφυγές κλπ., θα πρέπει να μας καλύψετε με σύμβαση μία σειρά από ζητήματα που θέτουμε. Τα αποδέχεται το ΤΑΙΠΕΔ, υπογράψαμε σύμβαση. Αυτή η σύμβαση είναι κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης που υπέγραψε το ΤΑΙΠΕΔ με τον επενδυτή. Άρα έχουμε και θεσμική, ας πούμε, κατοχήρωση απέναντι στον επενδυτή για μια σειρά από ζητήματα. Ο επενδυτής θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα να καταρτίζει τα σχέδια για την ανάπλαση της Μαρίνας. Μιλάμε ότι θέλουμε να γίνει σαν τη Μαρίνα του Φλίσβου και ακόμα καλύτερη. Και στο πλαίσιο αυτό, εμείς προσδοκούμε ότι θα έχουμε μια καλή αποτελεσματική συνεργασία με αμοιβαίο σεβασμό με τον επενδυτή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομορφότερη, την πιο πρότυπη, την πιο πρωτοποριακή Μαρίνα στη χώρα μας. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι ο Άλυμος είναι, η Μαρίνα του Αλίμου είναι έτσι κι αλλιώς και η μεγαλύτερη Μαρίνα της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων. Yes. Τώρα, όσον αφορά το project του ελληνικού, το λέμε γιατί μπορεί να μην το ξέρουν κάποιοι από τους θεατές μας, είναι εν μέρη και μέσα στο Δήμο Αλίμου. Το ακίνητο της επένδυσης, 6.500 στρέμματα, βρίσκονται μέσα στον Άλυμο, μέσα στο ελληνικό και μέσα στη Γλυφάδα. Στο βαθμό λοιπόν που έχουμε ευθεία και άμεση εμπλοκή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, παρεμβαίνουμε. Έχουμε μπορέσει να διορθώσουμε κάποια από τα ζητήματα που κρίναμε ότι θέλουν διόρθωση και πρόβλεψη. Υπάρχουν και ζητήματα που είναι ανοιχτά, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα ή το κημητήριο που ζητάγαμε. Αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε, να πιέζουμε, να διεκδικούμε, να προτείνουμε. Η επένδυση φαίνεται ότι άμεσα θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει και με την κατεδάφιση που από μέρα σε μέρα πλέον επίκειται. Κατεδάφιση εννοώ των κτισμάτων των παλαιών που υπάρχουν, αλλά και με την ανέγερση πια και τη δημιουργία του πάρκου και της καινούργιας πόλης που πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί. Και εκεί πάλι θα είμαστε διαρκώς από κοντά, γιατί είναι κάτι που θα εξελίσσεται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, και θέλουμε να έχουμε άμεση και διαρκή συνεργασία. Δημάρχε, εμείς στον Όμορο Δήμο της Νέας Μύρνης σας λέμε ένα μικρό σε τετραγωνικά δήμο με μεγάλα αποτελέσματα. Θέλω να ρωτήσω δημοσιογραφικά λοιπόν το εξής. Είναι μόνο οι δικές σας εισηγήσεις, είναι μόνο οι δικοί σας συνεργάτες που φέρνουν τα αποτελέσματα ή υπάρχει και αγαστή συνεργασία με τους πολίτες? Νιώθετε ότι οι πολίτες συνεργάζονται με τη Δημοτική Αρχή? Ναι, οι πολίτες συνεργάζονται με τη Δημοτική Αρχή στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών βλέπει τον κόπο που κάνουμε, τον ασπάζεται, το συμμερίζεται και συμμετέχει. Δηλαδή, βλέπουν ότι φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές διαρκώς. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και οι ίδιοι οι πολίτες και σέβονται τις παιδικές χαρές. Βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται για την καθαριότητα. Είναι και οι ίδιοι οι πολίτες πια πιο προσεκτικοί όσον αφορά τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, να μην ρυπάνουμε, να μην λερώσουμε. Υπάρχει συμμετοχή, συμμερίζεται ο κόσμος στην προσπάθειά μας. Δυστυχώς υπάρχει και μία μειοψηφία, μικρή, δεν μπορώ να σας πω αν είναι το 3, το 5 ή το 10%. Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που δυστυχώς δεν σέβεται και κακοποιεί τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, μπαίνουν και βανδαλίζουν σχολεία την ώρα που είναι κλειστά, βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή, έχουμε τέτοια σκληρή βανδαλιστική αντικοινωνική συμπεριφορά από κάποιες ομάδες ανθρώπων. Δυστυχώς, σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι αυτοί που τα κάνουν αυτά, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Εννοώ ανησυχητικό για την κοινωνία μας, για το που πηγαίνουμε ως κοινωνία και ως τόπος. Όμως, δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς πιστεύουμε ότι και αυτό το μικρό ποσοστό των ανθρώπων που δεν του αρέσει το καλό και το ωραίο και το κακοποιεί και το διαλύει, βλέποντάς μας να επιμένουμε, βλέποντάς μας να υπερασπιζόμαστε την ποιότητα της ζωής, να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο, τα παρκάκια, τα γήπεδα, τις παιδικές χαρές, όλο τον δημόσιο και τον κοινόχρηστο χώρο, που είναι για να έχουμε όλοι μας μια όμορφη ζωή, πιστεύουμε ότι στο τέλος και αυτοί θα αρχίσουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν, να συμβάλλουν δηλαδή στο να ζούμε πιο ανθρώπινα, πιο όμορφα και πιο ειρηνικά όλοι μεταξύ μας.
Δήμαρχε, ας γυρίσουμε 2 μήνες πίσω. Ζήσαμε όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, όλη η Νέα Σμύρνη και όλος ο άλυμος φυσικά, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό και την εξάπλωσή του. Θέλω να μου πείτε τι μέτρα λάβατε, αν λάβατε κάποια οικονομικά μέτρα ή οτιδήποτε άλλο σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες που προφανώς θα είχαν και κάποιον ίσως έκτακτο χαρακτήρα ή μπορεί και πιο μόνιμο. Από την πρώτη στιγμή, πολύ έγκαιρα λάβαμε τα μέτρα. Σκεφτείτε ότι εμείς κλείσαμε τις παιδικές χαρές πριν γίνει το γενικό lockdown, γιατί ακριβώς βλέπαμε ότι η κατάσταση πηγαίνει πολύ γρήγορα και βλέπαμε ότι πρέπει να δράσουμε. Λοιπόν, κλείσαμε από την πρώτη στιγμή τους χώρους, τους κοινόχρησης, τους δημόσιους που έπρεπε να κλείσουμε. Με το που έγινε το lockdown, βγάλαμε ενημερωτική ανακοίνωση που τη μοιράσαμε σε όλα τα σπίτια όλων των πολιτών και ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή τις απολυμάνσεις σε σχολεία, παιδικές χαρές, δρόμους, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, πλησίματα με καυτό νερό, με χλωρίνη, με ειδικά χημικά υγρά που εξοντώνουν τους μικροοργανισμούς. Κάναμε δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια στο να είναι όλη η πόλη, οι κοινόχρησες υποδομές, οι κάδοι απορριμμάτων, να είναι όλα όσο πιο αποστηρωμένα, όσο πιο καθαρά και απολυμασμένα γίνεται. Το άλλο που κάναμε ήταν να έχουμε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενημερώσαμε όλους τους πολίτες ότι από το πρωί, από τις 7.30 ώρα μέχρι το βράδυ στις 10-11 μπορούν να μας βρίσκουν στην κοινωνική υπηρεσία με ένα τηλεφώνημα να είμαστε στο πλάι τους, να πηγαίνουμε σπίτι τους για μια ένεση, για μια βοήθεια, για να τους ψωνίσουμε πράγματα, για να τους κάνουμε, να τους διεκπαιρεώσουμε εργασία με το δημόσιο, για να τους διεκπαιρεώσουμε εργασία οποιασδήποτε μορφής με τον ιδιωτικό τομέα, να αγοράσουν κάτι ή να προμηθευτούν φάρμακα ήδη άμεσης ανάγκης, τρόφιμα, ψωμί κλπ. Κάναμε το συσίτιο, το επεκτείναμε. Σε αυτό κάναμε σύμπραξη και με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Θεοδωρικάκο και με την Περιφέρεια Αττικής. Κάναμε την γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ενημερώσαμε τους πολίτες για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πρωτοβουλία και κάνουν delivery. Μοιράσαμε δηλαδή, βγάλαμε ανακοίνωση και είπαμε ότι αυτή η λίστα των επιχειρήσεων με αυτά τα τηλέφωνα και αυτές τις ώρες λειτουργίας κάνει delivery στα σπίτια σας τα αγαθά, οπότε μην βγαίνετε από το σπίτι, μείνετε μέσα και έρχονται και τα καταστήματα στην πόρτα σας, εκτός από το Δήμα Λίμου. Θέλω να πω ότι έγιναν όλα αυτά τα οποία μπόρεσαν να δώσουν και ψυχολογικά το μήνυμα στην κοινωνία ότι είμαστε, ότι μένουμε μέσα, ας πούμε, ότι είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά ότι δεν είμαστε μόνοι μας, και ταυτόχρονα στην πράξη να ανακουφίσουμε όλο τον κόσμο που έπρεπε να είναι μέσα στο σπίτι και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, τους πιο ανήμπορους, τους πιο ηλικιωμένους, τους πιο αδύναμους. Όταν ξεκίνησε να γίνεται η άρση των μέτρων αυτών, του lockdown, και αρχίσαμε να μπαίνουμε, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα, προς την οικονομική και κοινωνική, ας πούμε, κανονικότητα, δηλαδή να επιστρέψουμε στο να ανοίξουν τα μαγαζιά κλπ., είναι που ξεκίνησαν να ξεδιπλώνονται οι πρωτοβουλίες μας για την ανακούφιση των καταστημάτων και των επιχειρήσεων. Έχουμε ήδη βγάλει ανακοινώσεις και ενημερώνουμε τους πολίτες τι μπορούμε, και ειδικά τα καταστήματα που έχουν κοινόχρηστο στο χώρο, τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό της ρύθμισης νομοθετικής που είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα προχωρήσουμε να κάνουμε μείωση και σε δημοτικά τέλη. Έχουμε, θέλω να πω, πάρει μία σειρά από μέτρα που βέβαια δεν σώνουν την κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σκληρή. Ανακουφίζουν όμως, γιατί και ηθικά και ψυχολογικά και οικονομικά σε ένα κάποιο ποσό συγκεκριμένο που μετριέται, που μπορεί να είναι τεράστιο, αλλά είναι ένα ποσό. Είμαστε στο πλάι των επιχειρήσεων. Θεωρώ, Δήμαρχε, ότι τα τραπεζοκαθίσματα κατά τους 3 μήνες της καραντίνας δεν χρεώσατε τέλος τραπεζοκαθισμάτων. Σωστά το συμπεραίνω? Ναι, και κάτι παραπάνω από αυτό. Είπαμε το εξής. Ή θα σας δώσουμε 2 φορές παραπάνω χώρο από όσο ήδη έχετε. Δηλαδή, αν εσείς έχετε, παραδείγματος χάρη, 10 τετραγωνικά τραπεζοκαθίσματα, εμείς θα σας δώσουμε άλλα 20, όπως προβλέπει ο νόμος, ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε. Εκεί δεν έχουμε έκπτωση, γιατί παίρνει σε είδος 2 φορές αυτό που είχε. Εκεί όμως που δεν θέλουμε, που δεν θέλει ο καταστηματάρχης, που δεν μπορούμε εμείς γιατί δεν έχει χώρο να δώσουμε παραπάνω τετραγωνικά, ερχόμαστε και του κάνουμε έκπτωση 50%. Δηλαδή όχι τους 2-3 μήνες, το 20-25%, στο 50% πάμε και κάνουμε μείωση στο μισό των οφειλών που έχουν στο Δήμο. Δεν είναι τεράστια τα ποσά, αλλά είναι μια κάποια βοήθεια που δείχνουμε ότι είμαστε στο πλάι τους. Ως προς τα δημοτικά τέλη γενικής χρήσης ή κατοικιών, σκεφτήκατε, μετρήσατε αν αντέχει ο προϋπολογισμός σας κάτι να δώσετε? Το μετρήσαμε, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε
ότι τα δημοτικά τέλη είναι για, για τον οδοκαθαρισμό, τα σκουπίδια και για τον ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή είναι για υπηρεσίες που παρήχαμε πλήρως και με το παραπάνω τη διάρκεια του lockdown ως προς τα σπίτια. Άρα δεν μπορούμε στα σπίτια μην πληρώνετε δημοτικά τέλη, γιατί αυτό για το οποίο πληρώνουμε δημοτικά τέλη το παρήχαμε και το παρήχαμε το παραπάνω. Εάν πηγαίναμε σε έκπτωση, ήταν για μια ελάχιστη οικονομική ενίσχυση που θα έβγαινε σε κάθε σπίτι, τελείως συμβολική δηλαδή, πραγματικά ελάχιστη, θα έβγαινε όμως μια συνολική επιβάρυνση πάρα πολύ προβληματική για το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλαμε, διότι για να είναι ο Δήμος μας υγιής και εύρωστος μέσα σε αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί να είναι βέβαια, και να μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες τις ανταποδοτικές της καθαριότητας και να είναι μια πολύ καθαρή πόλη ο Άλυμος, κρίναμε ότι δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ισορροπία του Δημοτικού Ταμείου, δεν μπορούμε να την άξουμε στον αέρα, ας πούμε, τα οικονομικά μας μεγέθη, και προτιμήσαμε να μην πάμε σε ένα μέτρο που θα ακουγόταν ωραίο, μπορεί να μας έφερνε ίσως και κάποια λαϊκή ευαρέσκεια και κάποιους ψήφους κλπ. Αλλά στην πορεία θα αποδεικνύονταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, πάντως, για να σας ενημερώσω και νομίζω ότι θα το γνωρίζετε, είχαμε μια οριζόντια μείωση 10% στα δημοτικά τέλη των κατοικιών και στα γενικότερα δημοτικά τέλη, το οποίο βέβαια μετρήσιμα και σε αγοραστική αξία είναι ένα πακέτο τσιγάρα, θα πω πάρα πολύ. Είναι ακριβώς αυτό το απειροελάχιστο και νομίζω ότι υπήρξαν και φωνές που ακριβώς επειδή ήταν απειροελάχιστο δεν συμφωνούσαν με αυτή τη μείωση. Παρακαλώ, ναι. Ναι, είναι αρκετοί δήμοι που κάνανε κάτι. Εντάξει, δείχνεις ότι σκέφτεσαι τον πολίτη και προσπαθεί να τον βοηθήσεις. Απ' την άλλη, σας λέω, εμείς που τα βάλαμε κάτω με χαρτί και με μολύβι, κρίναμε ότι για μια πολύ μικρή βοήθεια θα έπρεπε να απολέσουμε ένα πολύ μεγάλο αθροιστικά ποσό, το οποίο αντικρίζεται, ξέρετε, στο να πάρεις ένα απορριμματοφόρο ή στο να αγοράσεις ένα κύριο άλαθρο. Δηλαδή σε πράγματα που θα λειτουργήσουν για τον πολίτη. Mm-hmm. Και το αφήσαμε, αν μελλοντικά δούμε. Και αυτό το λέω με την ευκαιρία, είναι γενικότερο, αλλά πρέπει να το λέμε. Εάν μελλοντικά δούμε ότι πηγαίνουμε ως κοινωνία, ως πόλη, σε μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων μας, που είναι πολύ πιο οικολογική, ευρωπαϊκή, σύγχρονη, υπεύθυνη, παραδείγματος χάρη, τώρα θα βάλουμε και καφέ κάδο. Δίπλα στον πράσινο και στον μπλε, θα βάλουμε και καφέ. Φτιάχνουμε τρίτο ρεύμα. Στον καφέ κάδο μπαίνει το οργανικό απόβλητο. Μπαίνουν δηλαδή τα βιοαπόβλητα. Αυτά πάνε και γίνονται λίπασμα, δεν τα αδειάζουμε στη χωματερή, δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Και πληρώνουμε για αυτά και μειωμένα τέλη ταφής στη χωματερή, στο εργοστάσιο. Αν λοιπόν πάμε όλοι σε περισσότερη ανακύκλωση, σε χρήση καφέ κάδου για να κάνουμε λίπασμα και να μην τα πηγαίνουμε στη χωματερή, αυτό δημιουργεί οικονομική ωφέλεια για το Δημότη, μάλλον για το Ταμείο του Δήμου, την οποία ο Δήμος μπορεί να μετατρέψει σε οικονομική ωφέλεια για το Δημότη, δηλαδή να κάνει μείωση στα δημοτικά τέλη. Αλλά αυτό είναι θέμα που απαιτεί την συνεργασία και την εμπλοκή και τη συμμετοχή. Όχι μόνο του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και του τελευταίου πολίτη ενός εκάστου, ας πούμε, από εμάς, που πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο υπεύθυνο. Δήμαρχε, λίγο πιο τεχνική ερώτηση. Τα δημοτικά σας τέλη είναι πλεονασματικά? Ξοδεύετε δηλαδή ό,τι σας δίνουν οι δημότες? Ξοδεύετε λιγότερα? Υπάρχει πλεόνασμα σε αυτόν τον κουβά, ας το πω έτσι? Θα σας πω. Ξοδεύουμε τόσα όσα μαζεύουμε, αλλά στο έξοδο, στο ξόδεμα, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι επενδυτικό. Δηλαδή, με τα χρήματα που χαλάμε, αγοράζουμε και καινούριο εξοπλισμό. Αγοράζουμε καινούργια σάλαθρα, καινούργια σκουπιδιάρικα. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που βγαίνουν τα έξοδα της καθημερινής λειτουργίας, η μισθή, τα πάγια, τα ανελαστικά που λέμε, και ταυτόχρονα περισσεύει κάτι για να επενδύσουμε σε εξοπλισμό για την καθαριότητα, ξέρετε, που πρέπει να αποκτάτε. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος μας, μέχρι που σχεδόν που αναλάβαμε εμείς, αγόραζε εξοπλισμό καθαριότητας, απορριμματοφόρα δηλαδή και σάρωθρα, με δάνειο κάθε φορά. Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που αγοράζουμε εξοπλισμό κάθε χρόνο, το κάνουμε χωρίς δάνειο, μέσα στην κρίση, σκεφτείτε, που έχουν μειωθεί και τα έσοδά μας από τα τέλη, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν πληρώνει και τους λογαριασμούς. Και εάν όλα πάνε καλά, στο τέλος αυτής της θητείας, δηλαδή αθροιστικά δύο θητείες, θα έχουμε φτάσει στο χτίσιμο ενός δεύτερου καινούριου στόλου, δηλαδή 100% ανανέωση του στόλου μας, των καθαριότητας, απορριμματοφόρας, άλαθρα κλπ, χωρίς να είναι ο παλιός στόλος όλος αποσυρμένος για πέταμα. Δηλαδή, πάμε σε απόκτηση ενός νέου δεύτερου στόλου καινούριου και από το παλιό μας στόλο κρατάμε ένα μέρος το οποίο είναι ακόμα αξιοποιήσιμο.
Δήμαρχε, από ό,τι μου περιγράψατε, καταλαβαίνω ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο προφανώς αθλητισμός και πολιτισμός δεν μπορούσαν να έχουν δράσεις, αλλά μου περιγράφεται ότι η παιδεία, σχολικές επιτροπές, καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το Δήμο δομικά, συνέχισε το έργο του. Βέβαια, και με το παραπάνω. Και στα σχολεία, ας πούμε, παρότι ήταν κλειστά, εμείς κάναμε γενικούς καθαρισμούς, κάναμε απολυμάνσεις, τα προετοιμάζαμε για το άνοιγμα. Έτσι, όταν ανοίξαν τα σχολεία, ήταν πανέτοιμα, καθαρά και ασφαλή για να δεχτούν οι μαθητές. Βέβαια, για να παραμείνουν ασφαλοί, πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι οι μαθητές, στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί στις πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι και τόσο απλό. Και βεβαίως πρέπει και εμείς σε καθημερινή βάση να έχουμε παραπάνω καθαριστές, καθαρίστριες και να λαμβάνουν μέρημνα για τις επιφάνειες, τα πόμολα, τους διακόπτες, τα κυκλειδώματα, τους κουπαστές, όλες αυτές τις επιφάνειες που πρέπει, είναι κοινής χρήσης και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απολυμασμένες και καθαρές. Πολιτισμός και αθλητισμός μείναν λίγο πίσω, βέβαια, με το άνοιγμα των κινηματογράφων, γιατί επιτράπηκε να ανοίξουν, όπως ξέρετε, οι θερινοί κινηματογράφοι, με το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων, ανοίξαμε και εμείς το Σινεάλμο, το θερινό μας κινηματογράφο στην παραλία του Αλίμου. Λειτουργούμε τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον COVID και πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουμε και καλά. Δηλαδή, έχουμε αρκετά ικανοποιητική προσέλευση πολιτών που με αποστάσεις, με προσωπικό που εξυπηρετεί με μάσκα κλπ. Αλλά με όλα αυτά λειτουργούμε και έχουμε ψυχαγωγία δίπλα στο κύμα. Επίσης, όσον αφορά την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, αυτά τα αθλητικά και πολιτιστικά κάμπ κλπ., ετοιμάζουμε τώρα για το καλοκαίρι και αν όλα πάνε καλά, στην ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή πριν κλείσουν τα σχολεία, εμείς θα ανακοινώσουμε, ίσως και νωρίτερα, θα ανακοινώσουμε το πλαίσιο θερινών δραστηριοτήτων, κάμπ που κάνουμε για τα παιδιά, με ειδικούς βέβαια όρους προσαρμοσμένους στην συγκυρία. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ομαδικά αθλήματα που τα παιδιά έχουν σε συστηματική επαφή, υδρώνουν, χτυπιούνται κλπ. Ακουμπάνε το ένα το άλλο. Θα έχουμε περισσότερες δράσεις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και θα έχουμε μόλις 15 παιδιά ανά γκρουπ. Τα γκρουπ μέσα στα σχολεία της πόλης μας, μοιρασμένα σε διάφορα σχολεία ανά γειτονιά, χωρίς χρήση σχολικών λεωφορείων, άρα χωρίς να μπαίνουν τα παιδιά μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα τα φέρουν στο σχολείο της γειτονιάς που θα γίνει τη δημιουργική απασχόληση. Θα μένουν από το πρωί μέχρι το απόγευμα με πολύ ευχάριστο τρόπο. Ανά τάξη, ανά δεκαπεντάδα δηλαδή, θα βλέπουν καραγκιόζι, θα κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, πολιτιστικά. Θα υπάρχει δηλαδή μια ήπια γυμναστική που μπορεί να γίνει ενδεχομένως στο προάβλιο. Δηλαδή πράγματα που είναι συμβατά με την συγκυρία και που ταυτόχρονα δίνουν τη βοήθεια αυτή που θέλει ο γονιός να αφήσει κάπου το παιδί του με ασφάλεια, με το σνακ του, με το νερό του, με την προσοχή του, με τον δάσκαλο, τον ψυχαγωγό, τον εμψυχωτή, όλο το πρωινό που θα λείπει. Φυσικά. Δήμαρχε, θα κλείσω με μια τελευταία ερώτηση, θα γυρίσω πάλι στην παραλία. Σας έχω ακούσει αρκετές φορές να λέτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κυνηγάει ούτε την πρόληψη εύκολα ούτε την καταστολή. Πώς επιβάλλεται τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση? Έρχονται άνθρωποι από την πολιτική προστασία, κάνουν ελέγχους? Έχετε δημοτική αστυνομία? Γιατί αν κρίνω από τη δημοτική αστυνομία της Νέας Σμύρνης, πρακτικά δεν υπάρχει. Πώς κινείστε λοιπόν στο να μπορέσετε να μεταλαμπαδεύσετε στους πολίτες τη διάθεση και την υποχρέωση που έχετε να τους προστατεύσετε? Με πολλούς τρόπους. Και προληπτικά και κατασταλτικά. Προληπτικά με την ενημέρωση των πολιτών, με ανακοινώσεις, με βίντεο, με φυλάδια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες και να τους βάζουμε στη διαδικασία να σκεφτούν ότι η υγεία τους και η προστασία του εαυτού τους και η αγάπη για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους είναι και δικό του ζήτημα. Το κάναμε πάρα πολύ έντονα, ειδικά αυτό την περίοδο της μεγάλης έξασης της πανδημίας και των πολύ αυστηρών μέτρων της καραντίνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια υποτυπώδη δημοτική αστυνομία που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Τι δύναμη, Δημάρχε, πόσους? Τρεις δημοτικούς αστυνομικούς. Εμείς μπορεί πρέπει να έχουμε δύο. Ναι, συγγνώμη, σκεφτείτε. Ναι. Είναι τα νούμερα τίποτα. Ενδεικτικά δηλαδή, είναι ενδεικτική η δύναμη σε σχέση με την πραγματική δύναμη που πρέπει να υπάρχει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με αυτούς τους τρεις ανθρώπους πρέπει να καλύψουμε βάρδια πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή, βραδινή, 7 μέρες την εβδομάδα, αργίες. Αντιστοιχεί δηλαδή ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια και μπορεί και να μην υπάρχει και κανένας σε κάποια βάρδια. Γιατί δεν φτάνουν με τρεις ανθρώπους να καλύψεις όλες τις βάρδιες. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Ναι, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτή όμως τη δύναμη,
η οποία εμπλουτίζεται, ας πούμε, την περίοδο της πανδημίας, είχε εμπλουτιστεί με διοικητικό προσωπικό από τους παιδικούς σταθμούς και το Δήμο. Δηλαδή, ναι, βάζαμε ΔΕΕ υπαλλήλους και πηγαίνανε μαζί με έναν δημοτικό αστυνομικό και κάνανε ένα γκρουπ, ας πούμε, των δύο ή των τριών. Ήταν δύο διοικητικοί και ένας δημοτικός αστυνομικός και πηγαίνανε στις παραλίες, κάνανε στάση στον κόσμο, τους βάζανε στα χέρια της υπηκό, τους μιλάγανε, τους εξηγούσαν, κάνανε με ωραίο τρόπο επισημάνσεις για να μην, ξέρετε, σπάσουν και τα νεύρα του κόσμου που κατεβαίνει να κάνει ένα μπάνιο. Με ωραίο φιλικό τρόπο, έρχεται ο άλλος, σου βάζει τον τζέλ στα χέρια, σου εξηγεί, σου δίνει δύο συμβουλές. Προσπαθεί δηλαδή φιλικά να υπενθυμίσει και να ελέγξει για την τήρηση των αποστάσεων. Βέβαια, είχαμε διάφορα ευτράπελα. Δηλαδή, είχαμε, ξέρω εγώ, αλλοδαπούς, οι οποίοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, ακριβώς για να αποφύγουν τον έλεγχο. Είχαμε δηλαδή. Έχουμε πολλές φορές και πολίτες, ανθρώπους που δεν είναι συνεργάσιμοι έτσι όπως πρέπει. Εκεί πια πηγαίνουμε στην καθαρόλεμη καταστολή, που είναι επιβολή προστίμου, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε, ας πούμε, στο παραλιακό κατάστημα πριν από λίγες μέρες, σε όλες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί δεν είναι μόνο πια ο Δήμος που επιβάλλει τον νόμο και τους κανόνες, είναι και η πολιτεία με όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει. Δηλαδή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι πάντες εκεί έχουν αρμοδιότητα ελεγκτική και κάνουν. Πρέπει να σας πω ότι πάλι χθες, προχθές, είχαμε στην παραλία μας από ένα μεικτό κλιμάκιο πάλι, ήταν και υγειονομικοί και αστυνομικοί από όλες τις ειδικότητες, τέλος πάντων, κάνανε στην παραλία πάλι πολύ εξονυχιστικό και λεπτομερή έλεγχο και καλά κάνουν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ελαχιστοποιούμε κάποιους κινδύνους. Δήμαρχε, με δεδομένο ότι περιμένουμε μεγάλο κομμάτι τουρισμού, μεγάλη ζωή, μπορεί να μην είναι στα παίξινα επίπεδα, μπορεί να είναι και με μεγάλη μείωση. Παρ' όλα αυτά, ας μην κάνουμε τώρα συζήτηση για το πόσο είναι το ρο, υπάρχει περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό να είναι βεβαρημένοι υγειονομικά. Σκοπεύετε να αυξήσετε κάποια μέτρα εσείς σαν Δήμος στη μέση του καλοκαιριού? Όχι. Μονομερώς δεν πρόκειται να πάρουμε καμία τέτοια πρωτοβουλία. Θα πάρουμε τέτοια μέτρα και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους εάν το αποφασίσει ο ΕΟΔΗ και τα συναρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή, αν βγει κοινή υπουργική απόφαση ή οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα που θα μας λέει ότι πρέπει στους παραλιακούς δήμους, για παράδειγμα, πέρα από τη δημοτική αστυνομία, από τους ναυαγοσώστες, ξέρω εγώ, από τα κλιμάκια κλπ., να γίνει και κάτι άλλο, βεβαίως και το κάνουμε. Μόνοι μας όμως να λάβουμε μέτρο πέρα από αυτά του κράτους, όχι. Γιατί ξέρετε ότι ήδη και τα μέτρα αυτά που υπάρχουν έχουν μεγάλη πρακτική δυσκολία στον έλεγχό τους. Και έτσι αντιλαμβάνεστε ότι ήδη είμαστε πάρα πολύ οριακά. Οπότε να έχουμε, ξέρω εγώ, ένα δημοτικό αστυνομικό έξω από την οργανωμένη ακτή και να ρωτάει τον τουρίστα ποιο μέρος είναι και ξέρω εγώ, να του παίρνει θερμοκρασία, δεν είναι εύκολο. Στο Δημαρχείο, πρέπει να σας πω, στην είσοδο έχουμε θερμόμετρο. Και όποιος προσπαθεί να μπει, δηλαδή να συναλλαγεί κλπ., τον σταματάμε στην είσοδο, έχουμε άνθρωπο, τον θερμομετράμε και του λέμε τι θέλεις να κάνεις. Πολλές φορές μπαίνει ο υπάλληλος που είναι στην πόρτα μέσα και τον εξυπηρετεί και διεκπαιρεώνει την εργασία του. Άλλες φορές μπαίνει ο ίδιος ο πολίτης ανάλογα την πολυπλοκότητα του αιτήματος που χρειάζεται να ικανοποιηθεί. Θέλω να πω ότι λαμβάνουμε κάποια μέτρα που δεν είναι πια τελείως απαραίτητα, τελείως υποχρεωτικά. Απ' την άλλη, ενδείκνυνται. Και ό,τι ενδείκνυνται, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά για να πάμε στο παραπέρα, μόνο με ρητή οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Δήμαρχε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητήσαμε αρκετά πράγματα για το Δήμο σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε διαζώσεις την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά ο COVID να έχει υποχωρήσει, να έχει εξαφανιστεί μακάρι, και να μπορούμε με ασφάλεια να ξαναβρισκόμαστε και στο στούντιο και έξω στο καφέ και παντού οι άνθρωποι, να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε χωρίς να φοβόμαστε να ακουμπήσουμε ένας τον άλλον ή να μιλήσουμε κοντά ένας τον άλλον, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και ένα πλήγμα, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μας, στην ανθρωπιά μας, στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ελπίζω λοιπόν γρήγορα αυτό να εκλείψει και να μπορούμε να τα πούμε από κοντά. Και εγώ το ίδιο, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό μήνα λέμε κανονικά, 7 Δεκεμβρίου, γιορτινός μήνας, χρόνια πολλά και στους Νικόλιδες, χρόνια πολλά και στους Άβηδες, χρόνια πολλά και ποιος δεν γιορτάζει αυτό το μήνα. Είναι ένας μήνας γιορτινός.
γεμάτος γιορτές, χαρές. Και βέβαια εγώ το μήνα μου πώς θα μπορούσα να το ξεκινήσω. Μόνο με τι μήνας είναι, αγάπης, δοτικότητας, προσφοράς. Άρα έχουμε μια αγκαλιά αγάπης. Και μαζί σε αυτή την αγκαλιά αγάπης έχω και δύο καλούς φίλους που σήμερα θα με συνοδέψουν και που οργανώνει και κάτι ωραίο, βέβαια, η αγαπημένη μου Μαρία Αγρυπίδου και ο Σπύρος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, πες μου το επίθετο γιατί θα πάλι θα μπερδεύω. Ντασιώτης. Ο Σπύρος ο Ντασιώτης, γλύπτης, καλλιτέχνης. Και θέλω να σε ρωτήσω μετά και για ένα γλύπτο που έχει γίνει μεγάλη ο Ντόρο. Προς το τέλος όμως θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Μπορεί να το υποψιάσετε και για ποιο λέω. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη που είστε μαζί μου, που ξεκινάμε αυτό το γιορτινό μήνα μαζί και τι περισσότερο που το ξεκινάμε για την προσφορά, για τα παιδιά, για την αγάπη. Έτσι είναι, Ολυμπία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε κοντά σου. Λίγο πριν να γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε, πραγματικά το κάνουμε με πολύ. Είναι 16 Δεκεμβρίου, την άλλη Παρασκευή. Του Αγίου Ελευθερίου. Είναι μεγάλη γιορτή ο Άγιος Ελευθέριος που μας ελευθερώνει από τα πάθη, από τις ανασφάλειες, από τις μνησικακίες και από την τσιγκουνιά. Το λέω την τσιγκουνιά γιατί παίζει ρόλο. Εντάξει, κοίτα, είναι την άλλη Παρασκευή λοιπόν, στον όμορφο Πειραιά μας, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει ο κόσμος, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο μετρό του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, οπότε έχει πρόσβαση από παντού. Άρα στο Δημοτικό Θέατρο δίπλα είναι. Δίπλα είναι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο. Καραΐσκου 104. Καραΐσκου 104. Είναι μια εκδήλωση που θα είναι όλη μέρα ή είναι από τις 7 μέχρι... Είναι από τις 6.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες μαζί με το διάλειμμα που θα κάνουμε. Με συμμετοχές καλλιτεχνών, με ομιλίες καλλιτεχνών. Θες να μας πεις ποιοι θα συμμετέχουν? Θέλω να σας πω τα πάντα. Αρκεί να θέλετε να τα ακούσετε φυσικά. Εννοείται. Πριν ξεκινήσω... Πριν ξεκινήσω λοιπόν αυτό, θα ήθελα να πω ότι μαζί μου έχω τον Σπύρο Ντασιώτη, ο οποίος πραγματικά είναι ένας γλύπτης πάρα πολύ γνωστός. Έχει φιλοτεχνήσει το Πάρκο των Ψυχών στην Πάρνηθα. Είναι γνωστός στην Ευρώπη, στον κόσμο. Τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ναι να κάνουμε κάτι για αυτή την ημέρα, για αυτά τα παιδιά, γιατί γίνεται για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Απλά δεν το κάνουμε την ίδια μέρα, τις 3 Δεκέμβρη, για να μην συμπέσουμε με άλλα σωματεία και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι κι αλλιώς, αυτός ο μήνας γενικά, εγώ πιστεύω ο μήνας Δεκέμβρης είναι για όλα αυτά. Για... Τώρα είναι και ο έρανος της αγάπης που κάνουν οι εκκλησίες. Μετά να θυμηθώ να σας δώσω λαθνούς, κάτσε να μου φύγετε έτσι. Και γενικά είναι που πρέπει να δίνουμε και να προσφέρουμε και να ψυχώνουμε και να έχουμε σε ισότητα. Επίσης, Ολυμπία μου, είναι και κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι μια περίοδος εορταστική με πολύ αγάπη. Και εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να γιορτάσει μαζί με αυτά τα παιδιά, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν θα είναι μόνο παιδιά με αναπηρία, αλλά θα είναι και μεγάλη με αναπηρία. Συμμετέχει και ο οίκος τυφλών, ο φάρος, συγγνώμη, τυφλών Καλλιθέας. Είναι τυφλή, ηθοποιοί μας και πιανίστας και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω αξίζει να έρθετε. Είχα γνωρίσει έναν έτσι που λέει τώρα τυφλό καθηγητή που έδινε σεμινάρια σε καθηγητές που βλέπανε διαπολιτισμική μέσα από την Ένωση Φυσικών. Σε πληροφορώ ότι δεν μου λέγανε ότι ο άνθρωπος είναι τυφλός, δεν θα το είχα πάρει χαμπάρι. Ήταν τόσο άμεσος, τόσο στις κινήσεις του. Μόνο κάποια στιγμή έξω από τη σέλα ήταν μια κυρία που απλά περπατάγανε μαζί, τίποτα άλλο. Ήταν τόσο φυσικός και αυτός δίδασκε σε άλλους φυσικούς, διαπολιτισμικοί και τέτοια, σε άλλους καθηγητές. Δεν νομίζω, και σήμερα βλέπα και ένα βιντεάκι για ένα παιδί από την Κρήτη που είναι παραπληγικό και έλεγε όλα μπορούν να γίνουνε. Εννοείται. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι τα μικρή-μεγάλη. Εντάξει, μικρή-μεγάλη. Είναι το παράδειγμα για μας που λέμε ότι έχουμε κατάθλιψη, που αδυνατούμε, που βάζουμε εμπόδια. Νομίζω είναι το παράδειγμα το να μας
Ναι. Να μας δίνουν όθηση. Πρώτα-πρώτα, Ολυμπία μου, θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι γινόμαστε αμαία κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πέφτεις, πας στο πόδι σου. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Μένεις στο κρεβάτι. Δεν είσαι αμαία.